Καλωσορίζουμε στην πόλη μας αυτή την πραγματικά αξιότιμη προσπάθεια που έχει γίνει και από τον Ελληνοκουβανικό Σύλλογο και τον Πρέσβη. Και θα μπορούσα να πω με δύο λόγια ότι υπόθηκαν από τους δύο προηγούμενους ομιλητές, τελείως το αντίθετο έγινε εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Και αυτό τα λέει όλα. Θα πρέπει να πούμε ότι ειδικά η πανδημία εδώ στην πόλη μας και ειδικά την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, όπου χτυπήθηκε πάρα πολύ άσχημα, βιώσαμε με το χειρότερο τρόπο την πανδημία, και αυτό εννοώ ότι υπήρχαν νοσοκομεία που ουσιαστικά έγιναν νοσοκομεία μίας νόσου, ασθενείς πάρα πολλοί οι οποίοι ήταν με άλλες αρρώστιες αποκλείστηκαν από το δημόσιο σύστημα υγείας. Υγειονομικό προσωπικό, το οποίο δεν ήταν εκπαιδευμένο και ούτε εκπαιδεύτηκε ποτέ από ειδικούς, αλλά μόνο με την εξέλιξη της πανδημίας και βέβαια με τους αγώνες που κάνουν οι υγειονομικοί, όπου βγήκαν και ζήτησαν να υπάρχουν μέτρα προστασίας, προσπαθήσαμε πραγματικά να είμαστε δίπλα στους ασθενείς μας, δίπλα αυτό που είναι το χρέος μας. Πράγμα όμως που είναι τελείως αντίθετο σε αυτό το σύστημα που ζούμε, που λέγεται καπιταλισμός, όπου το σύστημα υγείας και γενικά οι παροχές υγείας δεν έχει να κάνει με την κρατική ευθύνη, αλλά έχει να κάνει με την ατομική ευθύνη. Και αυτό φάνηκε πάρα πολύ καθαρά σε όλη αυτή την περίοδο του COVID. Και βέβαια, μετά από όλο αυτό, ένα νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τώρα τελευταία για τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, που ουσιαστικά γίνεται ιδιωτικοποιημένο το σύστημα υγείας. Δηλαδή, σύστημα υγείας, το οποίο θα είναι με άλλα κριτήρια για αυτούς που δεν έχουν, και με τελείως διαφορετικά κριτήρια με αυτούς που θα πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά. Ο Πρέσβης στην αρχή αναφέρθηκε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που είναι ανύπαρκτη στη χώρα μας. Και βέβαια σε όλο αυτό το αφήγημα που όλα τα μέσα, αστικά μάλλον μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας λέγανε για τα πόσο καλά και δυνατά συστήματα υγείας υπήρχαν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ήρθανε να καταρρεύσουν μέσα σε ένα μήνα μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Συστήματα τα οποία πραγματικά χρειάστηκαν τη βοήθεια και την αλληλεγγύη των Κουβανών γιατρών, όπου ήρθαν και κάτω από αυτή την πίεση και κάτω από έναν αποκλεισμό 60 χρόνων άνοιξαν δρόμο έτσι ώστε οι ευρωπαϊκοί λαοί να μπορέσουν και να βοηθηθούν. Εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε σαν υγειονομικοί είναι ότι σε αυτό που είπε επίσης ο Πρέσβης, ότι με τον εθελοντισμός ναι, αλλά εθελοντισμός σε ένα σύστημα σοσιαλιστικό και όχι σε ένα σύστημα καπιταλιστικό, που ουσιαστικά πίσω από τον εθελοντισμό προσπαθεί να κρύψει τις αδυναμίες του και προσπαθεί να κρύψει ότι η δημόσια υγεία για αυτούς είναι κόστος, οι ζωές μας είναι κόστος, είναι εμπόρευμα και έτσι αντιμετωπίζονται. Η Κούβα έχει δείξει, νομίζω, με το καλύτερο τρόπο σε όλους, ότι οι λαοί νικούνε όταν πολεμάνε με εμβόλια και με φάρμακα και όχι με πυράβλους και με πολύ προηγμένα όπλα. Ο ηρωικός κουβανικός λαός πρέπει να είναι παράδειγμα για όλους, πρέπει να είναι παράδειγμα αυτό που λέμε αλληλεγγύη για όλους εμάς και αυτό που λέμε ότι τελικά ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Γιατί αυτό γίνεται στην Κούβα και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται. Χαιρετίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια
το υγειονομικό κίνημα θα προσπαθήσει να συνεχίσει να είναι δίπλα, να είναι δίπλα όχι μόνο σε ό,τι βοήθεια ζητηθεί, αλλά θα είμαστε δίπλα γιατί και εμείς βοηθιόμαστε από το παράδειγμα όλο αυτό που συμβαίνει σε αυτό το μικρό νησί, αλλά το τόσο πραγματικά μπροστά και ηρωικό νησί. Ευχαριστούμε πολύ.